Έρχεται λοιπόν αυτό το δελτίο από εσάς που έχει τον τίτλο «Νοσοκομείο Χανίων εκπέμπουν σως εργαζόμενοι και ασθενείς λόγω έλλειψης προσωπικού». Για να δούμε τώρα σε πραγματικό πεδίο και όχι σε πολιτικό πεδίο τι ακριβώς συμβαίνει στο νοσοκομείο και στέλνετε αυτή την ανακοίνωση. Την Παρασκευή είχαμε, να ξεκινήσω διαφορετικά, στα πλαίσια του προγράμματος δράσης της Ομοσπονδίας είναι και επισκέψεις στα νοσοκομεία για να συζητήσουμε και με τους εργαζόμενους αλλά και με τις διοικήσεις τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να, με την παρέμβασή μας να δούμε πώς και σε ποιο βαθμό μπορούν να διορθωθούν. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, την Παρασκευή είχαμε περιοδία στο νοσοκομείο Χανίων, όπως και συνάντηση με το Διοικητικό Συμβουλίο των Ψυχιατρικών Δομών. Συζητήσαμε στους εργαζόμενους, στο νοσοκομείο το περπατήσαμε όλο, συζητήσαμε δηλαδή με το σύνολο των εργαζομένων που ήταν στη βάρδια το πρωί της Παρασκευής. Και το απόγευμα βέβαια υπήρχε και το συλλαλητήριο που είχε προγραμματίσει το πρωτοβάθμιο σωματείο. Στην καταγραφή λοιπόν των προβλημάτων, επαγγελμαζόμαστε για αυτό που λέμε, ότι τα νοσοκομεία όλα και οι δομές είναι στα όρια τους. Η έλλειψη του προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού αλλά και των άλλων ειδικοτήτων είναι αρκετά μεγάλες. Με αποτέλεσμα, ναι, μεν να υπάρχουν φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων, αλλά με τις φιλότιμες μόνο προσπάθειες δεν μπορείς να παρέχεις ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Mm. Δηλαδή, όταν έχεις δύο παθολόγους για τις κλινικές, για τα ΤΕΠ, για τα εξωτερικά ιατρία, πόσο μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παρέχουν υπηρεσίες υγείας? Όταν, για παράδειγμα, έχεις 40 ασθενείς ή έχεις 3 νοσηλευτές στη βάρδια, πόσο μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υγείας? Θα προσπαθήσουν όσο μπορούν, αλλά δεν είναι αυτό που δικαιούται να έχει ο κάθε ασθενής. Και γι' αυτό βγάλαμε και την ανακοίνωση, συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας και λέμε τα νοσοκομεία χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό. Δεν φτάνει μόνο να ανοίγουμε καινούριες δομές, καλές είναι, αλλά τα μόνιτορ, τα τραπέζια, οι καρέκλες κλπ. Από μόνες τους δεν προσφέρουν υπηρεσίες υγείας. Πρέπει να υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό λέμε, αυτό καταγράφουμε, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, συνεχίζουν να είναι δύσκολες. Και από την άλλη βέβαια έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν COVID αλλά έρχονται στο νοσοκομείο για άλλου είδους προβλήματα. Mm. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πρόβλημα και λέμε ότι το σύστημα υγείας πάσχει, εκπέμπουμε SOS και λέμε SOS. Και είδατε, δεν βάζω εργασιακά ζητήματα στην άκρη, βάζω πραγματικά υπηρεσίες υγείας. Μάλιστα. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, σας λένε οι εργαζόμενοι ραντεβού για εξετάσεις μόνο μία φορά το μήνα στο νοσοκομείο Χανίων? Είναι το σύστημα που το έχουμε πάνω χάρη και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δηλαδή, τα ραντεβού ανοίγουν πρώτη του μηνός. Μιλάμε για τα τακτικά ιατρία, εξωτερικά ιατρία. Ανοίγουν το πρωί. Ο κόσμος προσέρχεται στο νοσοκομείο Ουρές. Έρχονται και από μακριά και έρχονται από τις 5 τα ξημερώματα να πάρουν σειρά για να κλείσουν ένα ραντεβού. Στις 8 η ώρα, 8.30 ώρα τα ραντεβού έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή ξέρουμε ότι το τάδε ιατρείο μπορεί αυτό το μήνα να κάνει, παραδείγματος χάρη, 30 επισκέψεις. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτό σε 10 λεπτά μέσα έχουν κλείσει τα 30 ραντεβού. Από εκεί και πέρα ο υπόλοιπος κόσμος τι θα κάνει? Και γι' αυτό λέμε ότι κυρίαρχο ζήτημα είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορεί όλο το βάρος να το σηκώσουν οι νοσοκομειακές δομές. Δηλαδή ο κόσμος, αν είχε πρωτοβάθμια φροντίδα, δεν θα χρειαζόταν να στέκεται στην ώρα να κλείσει ραντεβού. Θα έρχονταν εδώ για εξειδικευμένες εξετάσεις, για εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις. Το σύστημα θα μπορούσε να, πραγματικά να προσφέρει αυτό που πρέπει να προσφέρει. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Πρέπει να λυθεί. Mm. Πού να απευθεί ο κόσμος? Δηλαδή πρέπει, ναι και καλά, ωραία, εγώ δεν έχω θέμα να πω, ξέρεις, θα πάνε στον ιδιώτη και ο ιδιωτικός τομέας. Ωραία, να υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας. Εγώ θέλω τις υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος υγείας. Πώς μπορώ να τις έχω? Και δεν είμαι και από τους ανθρώπους που θα πω, ξέρετε κάτι, ωραία, πρέπει να έρθει σήμερα να σου παρέχονται υπηρεσίες. Είναι προβλήματα τα οποία είναι χρονίζοντα και δεν πειράζει το να πάμε 10 μέρες πίσω. Αλλά το να μην βρίσκω ραντεβού και να πούνε, ξέρεις, το ραντεβού σου πάει μετά 5 μήνες, είναι ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ναι. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο η COVID. Τα νοσοκομεία μας τα οποία έγιναν μονοθεματικά. Αυτό το οποίο λέτε καιρό. Δεν είναι μόνο τα COVID. Δυστυχώς. Απλώς έχουμε και τα COVID τώρα. Το οποίο ένα μεγάλος αριθμός εργαζομένων
είναι αποκλειστικά για αυτό το. Κύριε Θεοδωσάκη, ούτως ή άλλως αυτό το οποίο έχει ακουστεί κατά κόρον από εσάς, όχι εσάς προσωπικά και μέσα από την ΠΟΕΔΗΝ και μέσα από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτή, όχι και αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία λέει ότι, ξέρετε, αλλάζουν και χαρακτήρα λίγο πολύ τα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία της Κρήτης, και θα δούμε πώς θα πάει και το κομμάτι συγχώνευση των νοσοκομείων. Μήπως είναι όλα αυτά μέσα σε αυτό το πλαίσιο για τα οποία εσείς αυτή την ώρα λέτε ότι εκπέμπει σώση στο νοσοκομείο Χανίων. Είναι και ο παράγοντας. Έχω πει πολλές φορές ότι το θέμα της υγείας είναι καθαρά πολιτικό και χαρακτηρίζει την εκάστοτε κυβέρνηση η οποία τι θέλει για τη δημόσια υγεία. Είναι ένα θέμα και αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή υπάρχει, το γνωρίζουμε ότι υπάρχει η κατάρτιση ενός νέου νομοσχεδίου για το νέο ΕΣΥ. Επειδή και έχουμε την πείρα να διαβλέπουμε το τι γίνεται και το τι θα γίνει, αυτό που βλέπουμε είναι ότι θέλει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο δημόσιος τομέας υγείας. Με ό,τι συνέπειες υπάρχουν αυτό και για τους χρήστες των υπηρεσιών, όσο για τους εργαζόμενους, όσο αφορά τις σχέσεις εργασίας που θα έχει με το χώρο. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Εμείς αυτό που λέμε, θέλουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να είναι ποιοτικό και αποτελεσματικό και να υπάρχουν και εργαζόμενοι οι οποίοι να μην έχουν το άγχος της αυριανής μέρας, δηλαδή σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, και πραγματικά να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας που δικαιούται ο κάθε πολίτης. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.